In Business News. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στη μετάβασή τους στη ψηφιακή εποχή είναι ποικίλες. Πρώτο, θα έλεγα, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η αλλαγή της κουλτούρας. Βλέπουμε διαχρονικά και στην ιστορία ότι οι άνθρωποι είναι διστακτικοί στις αλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη και στη βιομηχανική επανάσταση, όπου ήρθαν οι μηχανές να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους στη γραμμή παραγωγής και οι άνθρωποι φοβόνταν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό όμως δεν έχει γίνει, όπως γνωρίζετε. Νέες θέσεις εργασίας είχαν δημιουργηθεί και είχαν απορροφήσει αυτόν τον ανθρώπινο παράγοντα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σήμερα. Ακούμε για αυτοματοποίηση διαδικασιών, ακούμε για Internet of Things, 3D printing, blockchain, υπάρχουν τεχνολογίες ρομποτικής και artificial intelligence. Όλες αυτές οι τεχνολογίες έρχονται να αντικαταστήσουν κάπως τον άνθρωπο, αλλά όπως και στο παρελθόν δεν υπάρχει θέμα με τη σωστή εκπαίδευση και τη σωστή ενημέρωση. Οι άνθρωποι σίγουρα θα βρουν νέες δουλειές για να μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομία. Κάποια άλλη πρόκληση που θα έλεγα είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες βλέπουν τη μετάβαση τους στην ψηφιακή εποχή και αυτές τις τεχνολογίες ως επένδυση είναι αυτές που δημιουργούν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Οι εταιρείες όμως οι οποίες είναι διστακτικές σε αυτή την αλλαγή δυστυχώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα. Και τέλος, από ό,τι ακούμε και με την πρόθεση της κυβέρνησης στο να δημιουργήσει ένα υφυπουργείο ανάπτυξης και καινοτομίας, αυτό σαν εταιρείες πληροφορικής μας χαροποιά ιδιαίτερα, γιατί έχει στόχο την υλοποίηση ενός ιδιαίου μια στρατηγικής ψηφιακής ανάπτυξης, έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα, έτσι ώστε να είναι ανταγωνίσιμες όχι μόνο στην κυπριακή οικονομία, αλλά και στο εξωτερικό. Η ΖΕΠΡΑ, σαν εταιρεία πληροφορικής, έχει ρόλο να παίξει σε αυτή την αλλαγή. Έτσι, μπορούμε να δώσουμε διάφορες λύσεις, οι οποίες να βοηθούν τους οργανισμούς να αναπτυχθούν σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή.